Έριχο ένα μάχαιρο. Εσύ εκείνη ώρα δεν σκέφτηκε να φύγει, να τρέξει. Όχι, δεν σκέφτηκα να φύγω, να τρέξω γιατί. Ωραία. Πε μα τώρα κάτι. Πε μα κάτι. Γιατί έφτασε αυτό το σημείο. Γιατί έγινε. Εντάξει, εκείνη τη στιγμή δεν έγινε κάτι. Δεν του είπε κάτι. Δηλαδή, ενώ είσαι έκλεισε η πόρτα, αυτή το έχει αποφασίσει. Έτσι. Εφόσον δεν την προκαλέσαν εκείνη τη στιγμή και κουβαλούσε και μαχαίρι, το έχει αποφασίσει. Τις προηγούμενες μέρες, τους προηγούμενους μήνες, τι γινότανε, γινότανε κάτι. Εντάξει, υπάρχει ένα συμβάν από πέρσι που θα μας πει ο Σκέρντι. Ναι. Είχανε μαλώσει με μία. Με μία κοπέλα, ναι. Τι είχε γίνει τότε. Είχε γίνει μία παρεξήγηση που εξαρτάται το άτομο. Άλλος μπορεί να το πάρει στην πλάκα και να γελάσει και άλλος να παρεξηγηθεί όπως έκανε η Μαρία. Εντάξει. Ήτανε αυτό που λέμε εμείς καζούρα που κάνουμε στα παιδιά μεταξύ μας. Ναι, τι δηλαδή. Όμως η Μαρία παρεξηγήθηκε. Εντάξει, τώρα δεν χρειάζεται να πω τι ακριβώς είπαν μια στην άλλη. Αλλά αυτό ήταν ένα επεισόδιο που έγινε πέρυσι πάντως, λες. Δεν γινόταν πέρυσι, κάθε μέρα, δεν γινόταν πέρυσι, συνέχεια. Πέρυσι. Και από πέρυσι. Η Μαρία ήταν μια κοπέλα. Ναι. Από πέρυσι πάντως η Μαρία στη συμφοιτήτριά της που της άφησε κάποιο, από ό,τι έχουμε καταλάβει, σεξουαλικό υπονοούμενο για την σεξουαλική της ζωή, αν μπορούμε να πούμε έτσι, της τράβηξε τα μαλλιά η 22χρονη Μαρία στην άλλη της συμφοιτήτρια. Τότε η αίθουσα, τότε είχαν αποφασίσει όλοι οι συμφοιτητές της ότι δεν θέλουν να το προχωρήσουν αυτό το περιστατικό. Γιατί είχε γίνει ζήτημα και είχε συζητηθεί και με τον διευθυντή της σχολής. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά από πέρσι μέχρι φέτο. Από πέρσι μέχρι φέτο. Πλακωθήκανε πέρσι, της είπε ότι δεν έχεις αγόρι, ξέρω εγώ, ή δεν ξέρω τι κάνεις. Και της άρπαξαν τα μαλλιά και έγινε ένα ψεύτο επεισόδιο. Από πέρσι μέχρι φέτο δεν έγινε τίποτα. Και μετά ξαφνικά ένα πρωί της τη βάρεσε και έβγαλε ένα μαχαίρι. Είναι λίγο παράλογο. Ναι. Ρε, μήπως τη δουλεύανε, πώς την κοροϊδεύανε. Αυτή να. Όχι, δεν. Κοιτάξτε, ακούστε λίγο. Επειδή υπόθηκαν πολλά για το θέμα. Ναι. Ότι γινότανε bullying, ότι αυτό υπόθηκε. Ναι, αυτό, ακριβώς αυτό. Ναι. Εμείς σαν τάξη, τη Μαρία, αφού είχε αυτό το περιστατικό πέρσι, επειδή ήταν μια κοπέλα που δεν είχε προκαλέσει ποτέ, ήταν μια κοπέλα ήρεμη, ήταν μια κοπέλα ευαίσθητη, κλεισμένη στον εαυτό της και δεν είχε προκαλέσει ποτέ προβλήματα. Και έγινε αυτό το περιστατικό, εμείς είπαμε ότι ήταν μια κακιά στιγμή μεταξύ μας. Μας ρώτησε ο διευθυντής αν πιστεύει ότι μπορούμε να συμβιώσουμε μαζί, να συνυπάρχουμε στη τάξη. Αποφασίσαμε και ψηφίσαμε ότι ναι, μπορούμε. Εμείς οι ίδιοι αποφασίσαμε ότι μπορούμε να την αγκαλιάσουμε, να δώσουμε μια δεύτερη ευκαιρία. Ναι, από γιατί μια κοπέλα που από δεν είχε γιατί δηλαδή, ήταν, γιατί να της δώσετε ευκαιρία. Αυτή ήταν η ενοχή, αυτή ήταν η κατηγορούμενη μέσα στη συνείδησή σας. Αρπάξει τα μαλλιά. Επειδή την είχε αρπάξει από τα μαλλιά. Όχι, δεν ήταν κατηγορούμενη. Δεν ήταν κατηγορούμενη, απλά επειδή αυτό το περιστατικό συζητήθηκε και έφτασε μέχρι τα κεντρικά γραφεία του ΑΕΔ. Μας ρώτησαν εμάς σαν τάξη, παιδιά, εσείς σαν παιδιά, σαν συμμαθητές της, μπορείτε να συνεχίσετε να συνεχίσετε. Εσύ πάντως μας διαβεβαιώνεις, εσύ μας διαβεβαιώνεις ότι από πέρυσι μέχρι φέτος δεν είχε γίνει κανένα άλλο επεισόδιο. Μετά από αυτό το περιστατικό που έγινε πέρσι, ναι. Η Μαρία έγινε πιο αντιδραστική στη συνέχεια, με την άποψη, με την έννοια όμως ότι πλέον είναι αυτό που λέμε, δεν σήκωνε μίγα στο σπαθί της. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Έγινε πιο απόμακρη. Πιο απόμακρη και πιο απότομη έγινε. Αισθανόταν ότι την κοροϊδεύουν ορισμένοι μέσα από την τάξη. Μπορεί να αισθανόταν και αυτό, αλλά εγώ σας διαβεβαιώνω ότι μέσα στη τάξη μας η Μαρία, άμα εξαιρέσουμε το περιστατικό που έγινε πέρσι, που εγώ το θεωρώ μια καζούρα που τη έκανε η συμμαχία. Πάντω ο πατέρα τη μα έδωσε άλλη εικόνα. Ο πατέρα μα είπε άλλο. Ο πατέρα τη έδωσε άλλη εικόνα. Εντάξει, ο καθένα. Εμεί πάντω, σαν συμμαθητέ που τη ζούσαμε, εμεί σαν τάξη δεν τη κάναμε ποτέ bullying αυτό που λέτε εσεί. Άλλα πειράγματα δεν γινόταν. Όχι, δεν το λέμε. Για να είμαστε ακριβεί, δεν το λέμε εμεί. Δεν το λέμε εμεί. Ακούστηκε και αυτό. Ότι τη φέρανε συνεχώς σε δύσκολη θέση. Δεν λέμε εμείς ότι τις κάνατε bullying. Ο πατέρας της το παιδί. Για όνομα του Θεού. Λοιπόν. Πάντως και η μητέρα χτες το βράδυ, όταν βγήκε από το αστυνομικό τμήμα, περιέγραφε μια κατάσταση όπου η 22χρονη φοιτήτρια δεν ήθελε πια να πηγαίνει στη σχολή. Η ίδια αυτό μας το επιβεβαιώσει και ο πατέρας. Να την τελειώσει για να πάρει το πτυχίο της. Και από ό,τι μας είπε η ίδια, πήγαινε και την έπαιρνε από τη σχολή. Γιατί
η ίδια φοβόταν και δεν ένιωθε άνετα. Τώρα όλα αυτά πρέπει να λοιπόν, καλά. Εσύ τώρα μετά από όλα αυτά, πώς νιώθεις τώρα για τη Μαρία η οποία πήγε να σε μαχαιρώσει όπως μας λες? Δεν το περίμενα, να σου πω την αλήθεια. Δεν περίμενα ποτέ από τη συγκεκριμένη κοπέλα να φτάσει σε αυτό το σημείο να μας επιτεθεί. Αλλά μπορώ να πω ότι δεν προσωπικά σαν άτομο δεν σοκαρίστηκα. Δηλαδή κράτησα την ψυχραιμία μου. Ναι. Ο τρόπος που μιλάς πάντως δείχνει ότι δεν της κάντας και κακία, ας πούμε. Κάπως καταλαβαίνεις, παραδέχεις ότι είναι καλό κορίτσι. Δεν της κρατάμε κακία με την έννοια ότι δεν μας είχε προκαλέσει προβλήματα. Ναι. Μπορώ να πω ότι ήταν η κακιά στιγμή ότι ξέσπασε. Δεν ξέρω τι προβλήματα μπορεί να είχε στην οικογένεια ή με άλλα άτομα, οτιδήποτε. Καταλάβατε. Πάντως εσύ μας περιέγραψες μια εικόνα ότι τραυμάτισε την πρώτη την κοπέλα και τη δεύτερη πήγε να τη μαχαιρώσει στο στήθος και έβαλε τα χέρια της. Έχουμε τρεις τραυματισμούς. Ναι, ναι, ο τρίτος ναι. Ποιος ήταν, ε? Ναι. Ο τρίτος ήταν μετά μια άλλη κοπέλα που εγώ αυτό δεν το είδα. Διότι αφού της έπεσε το μαχαίρι, ναι, προσπάθησα να βοηθήσω την κοπέλα που είχε μαχαιρώσει πιο πολύ, τη δεύτερη κοπέλα. Δηλαδή που και είχε το ξαναπήρε το μαχαίρι λίγο πιο η Μαρία. Από ό,τι είδα, όταν έβγαλα την κοπέλα έξω και ήμουνα στην πόρτα της τάξης και έβγαιναν πολλές κοπέλες και μετά ακολούθησε η Μαρία κατά πάνω μου. Εκείνη τη στιγμή έκλεισα την πόρτα και την κράτησα και περίμενα να κατέβουν οι άλλες κοπέλες κάτω. Και μετά άρα ήταν σε κατάσταση αμόκ, έτσι. Ήταν σε κατάσταση αμόκ. Χτυπούσε την πόρτα με τα χέρια, φώναζε. Και τι έλεγε, εσύ. Μετά δεν ξέρω τι έγινε. Τι έλεγε. Άνοιξε την πόρτα μου, λέει. Άνοιξε όχι, την πόρτα. Πριν από αυτό, τι έλεγε, θα σας δείξω εγώ, θα σας κάνω να χαμογελάσετε την τελευταία φορά. Τι έλεγε. Ναι, πριν πάρει το μαχαίρι και αρχίσει την επίθεση. Είπα αυτό το πράγμα, ότι εγώ λέει που είμαι τόσο καλοπροαίρετη μαζί σας, θα σας κάνω να γυλάσετε μια τελευταία φορά, λέει. Και μετά άρχισε.